Καλημερίζω και χαίρομαι που μιλώ μαζί σας. Σεβασμιότατε, ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει από τη χθεσινή σύνοδο κατά τη γνώμη σας? Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο δεν υποχωρεί, δεν διστάζει, αλλά πορεύεται. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Θα πορευόμαστε εμπρός, χωρίς μίσος, χωρίς κακίες, χωρίς φανατισμούς, χωρίς τίποτα, αλλά να προχωρούμε. Αυτό κάνει το Πατριαρχείο. Προσωπικώς το θεωρώ εντελώς σωστό και ωραίο και ευλογημένο. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι επί της ουσίας κρύβονται άλλα πράγματα πίσω από τις αντιδράσεις εκκλησιών όπως της Βουλγαρίας, της Αντιόχειας και οι σπόντες της Ρωσικής Εκκλησίας, ότι έστω και μία να λείπει δεν μπορούμε να έχουμε πανορθόδοξο σύνοδος? Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται και λέγεται δεν είναι εκκλησιαστικό καθόλου, αλλά είναι εθνολογικό, εθνικό, οτιδήποτε άλλο και οπωσδήποτε και αν το πει κανείς. Mm-hmm. Διότι εμείς στην Εκκλησία δεν έχουμε επηρεασμούς από τίποτα και από κανένα. Πορευόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, πορευόμαστε στο δρόμο μας και δεν επηρεαζόμαστε από οτιδήποτε. Έτσι κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προσωπικώς χαίρομαι και συμφωνώ απολύτως. Και νομίζω αυτή είναι η γραμμή μας. Ξέρετε, πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο Υπουργός Εξωτερικών Τροποντινά του Πατριαρχείου της Μόσχας, και εγώ θα το πω για τους ακροατές περισσότερο, εσείς τα γνωρίζετε, ο άνθρωπος που κάνει το παιχνίδι για την Πανορθόδοξο και τη συμμετοχή της Ρώσικης Εκκλησίας, μιλώντας σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό πριν από λίγο, είπε: «Η προετοιμασία της Μεγάλης Συνόδου διήρκησε 50 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί κάποιες εκκλησίες δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους για κάποια κείμενα. Και ήδη μια Ορθόδοξη Εκκλησία, η Βουλγαρική, ανακοίνωσε ότι δεν θα μετάσχει. Ενώ αναμένεται το ίδιο να πράξουν και άλλες δύο εκκλησίες. Αν επιληθούν τα ζητήματα θα προχωρήσουμε. Εάν δεν επιληθούν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν θέματα νομιμότητας καθώς απαιτείται ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων στη Σύνοδο. Τι ομοφωνία θα υπάρξει αν λείπουν εκκλησίες?» Αυτή είναι η δήλωση που έκανε πριν από λίγο, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών Τροποντινά του Πατριαρχείου της Μόσχας επιμένει και δίνει και μια είδηση εδώ, ότι δεν είναι μόνο η Βουλγαρική, είναι άλλες δύο. Υποθέτω εγώ ότι εννοεί την Αντιόχεια και τη δική του, αλλά τι είναι αυτά τώρα? Γιώργο, εγώ επιμένω στην άποψη ότι και η Εκκλησία αλλά και κάθε άνθρωπος χρειάζεται να πορεύεται σωστά, αληθινά, ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι άλλοι. Σεβασμιότατε, επειδή η Κρήτη είναι... κάνει η Εκκλησία ναι. μας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, να επιμένει, θεωρώ ότι είναι τέλειο και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πορευόμαστε. Αν τώρα οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν και οτιδήποτε, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δικό μας θέμα είναι να μην πηλιάζουμε, να μην υποχωρούμε, αλλά ειρηνικά, όχι θυμωμένα ναι, ναι. και επαναστατικά, ειρηνικά και συνειδητά θα προχωρούμε στη ζωή μας. Σεβασμιότατε, επειδή η Εκκλησία της Κρήτης, η Εκκλησία Κρήτης είναι τροποντινά ο οικοδεσπότης, εγώ θέλω για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτή η ιστορία είναι 2 χρόνια πίσω συμφωνημένη, ναι ή όχι? Ναι, ναι, όχι 2, περισσότερα. Περισσότερα. Πριν 6 μήνες επαναβεβαιώθηκε ότι θα γίνει στην Κρήτη από όλους? Ναι. Μάλιστα. Πώς γίνεται 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών να κάποιοι να βάζουν θέμα και να λένε έλα να κάνουμε μια προσύνοδο για να το λύσουμε? Εμένα μου μοιάζει περισσότερο σαν κάποιοι να είναι η λαγή της ιστορίας, να δημιουργηθεί πρόβλημα για να εμφανιστούν κάποιοι άλλοι μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι το λύνουν. Το διαβάζω λάθος? Μ' ακούτε? Χρειάζεται. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Ελάτε. Είμαι στο δρόμο γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται να πορευόμαστε σωστά και χωρίς μίσος, πάθος, τέτοια πράγματα. Να μην χάνουμε χρόνο, να προχωρούμε μπρος
και να κάνουμε το σωστό και το αληθινό και όχι να κοιτάζουμε τι λέει το κράτος μας, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, τι λέει ο άλλος, τι λέει ο άλλος. Υπενήσεστε ότι είναι προσχηματικές διαφωνίες αυτές. Δεν θέλω να κάνω ούτε καν υποθέσεις. Θέλω μόνο να πιστεύω ότι εκείνο που αποφάσισαν όλοι οι προκαθήμενοι, εκείνο το οποίο μέχρι και χθες και προχθές ας πούμε όλοι συμφωνούσαν, αυτό πρέπει να μην το αφήσουμε, να μην το χάσουμε. Πείτε μου, αν κάποιος δεν έρθει, μειώνεται η αξία μιας τέτοιας συνόδου? Η Εκκλησία μας λέει ότι πρέπει όλοι μαζί να είμαστε. Δεν λέει, δεν λέει να είμαστε μισοί, να είμαστε λίγοι, να είμαστε, και δεν λέει να λείπει κανείς. Mm-hmm. Υπολογίζω και υποθέτω ότι όταν καταλάβουν ότι όλοι είναι παρόντες και ένας δύο λείπουν, πιστεύω να θελήσουν να καταλάβουν ότι είναι λάθος. Άρα λέτε ότι όποιος αποφασίσει να απομονωθεί, στην ουσία αυτό απομονώνεται, είναι δική του επιλογή να μην παραστεί. Έτσι πιστεύω, δεν είναι σωστό αυτό. Εκκλησία θα πει όλοι μαζί μια οικογένεια και όχι τίποτα άλλο. Σεβασμιότατε, πόσο έτοιμοι είμαστε ως Εκκλησία για την υποδοχή αρκετού κόσμου πέρα από την ηγεσία της Ιεραρχίας Ορθοδόξου? Πάρα πολλοί κόσμος, πόσο έτοιμη είναι η Εκκλησία Κρήτης, διότι δεν είναι μόνο το Κολυμπάρι τα Χανιά, είναι και το Ηράκλειο, έχουμε και κάποιες ιστορικές συμπτώσεις αυτές τις ημέρες, όπως είναι τα 50 χρόνια από την επανακομιδή της Κάρας του Αποστόλου Τίτου. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο έτοιμοι είστε ως Εκκλησία? Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Είναι σεβαστή η επέτειος των 50 χρόνων της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό το πράγμα, αλλά πρώτη φορά στην Εκκλησία της Κρήτης συμβαίνει να δέχεται να φιλοξενεί σύνοδο της Εκκλησίας όλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λοιπόν, με βάση αυτό το πράγμα πιστεύω ότι εμείς πρέπει να προχωρούμε κανονικά και να μην επηρεαζόμαστε από τίποτε και από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο ως Εκκλησία? Έχουμε κάνει και κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε, όχι ό,τι δεν μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Επειδή mm-hmm. αναφερθήκατε στο Ηράκλειο προηγουμένως και όχι στα Χανιά, θα πω ότι εμείς ως Ηράκλειο έχουμε κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν. Δηλαδή, πρώτον, θα υποδεχτούμε τους προκαθημένους της Εκκλησίας στον Άγιο Τίτο. Εκεί θα γίνει η έναρξη κατά κάποιο τρόπο, όπως εγώ το αισθάνομαι. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι λοιπόν εκεί η Εκκλησία να υποδεχθεί όλους τους προκαθημένους και όσους τους συνοδεύουν. Θα γίνει μετά ο Εσπερινός, θα γίνει υποδοχή, οι λόγοι, θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος Ηρακλείου, θα απαντήσει ο Πατριάρχης μας, μετά θα μπουν μέσα στο Ιερό, θα τους υποδεχθεί στο ναό, όχι στο Ιερό, στο ναό εννοώ. Θα τους υποδεχθεί λοιπόν στο ναό η Εκκλησία μας, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος, θα γίνει ομιλία από τον ομιλούντα, καλωσόρισμα, και μετά από αυτό γίνει ο Εσπερινός, μετά από Εσπερινό θα γίνει γεύμα, δείπνο από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο, θα γίνει στο Φραντής. Εκεί λοιπόν η Κρήτη θα δεχθεί τους καθημένους και θα γίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μετά που θα τελειώσει αυτό, θα έχουμε την επόμενη μέρα στον Άγιο Μινά τη λειτουργία, στην οποία θα λειτουργήσουν όπως θα λειτουργήσουν και μόνον στον Εσπερινό οι προκαθήμενοι, και στον Άγιο Μινά οι προκαθήμενοι θα λειτουργήσουν μόνο. Ανήμερα της Πεντηκοστής, Ναι, την ημέρα της Πεντηκοστής.
Εκεί λοιπόν θα λειτουργήσουν αυτοί. Οι υπόλοιποι είναι τακτοποιημένα τα πάντα, που, πώς θα στέκεται καθένας, τι θα κάνει, δεν θα κάνει τα πάντα. Μετά από την λειτουργία θα τελειώσει μετά τις 12, γιατί είναι και ο Εσπερινός. Μετά λοιπόν τη λειτουργία θα έρθουν στην Αρχιεπισκοπή οι προκαθήμενοι, οι οποίοι θα έχουν ένα πρόβλημα και θα τους υποδεχθεί κατά κάποιο τρόπο η σύνοδός μας εκεί στην Αρχιεπισκοπή, στην έδρα της. Μετά από αυτό και μετά από ένα απλό κέρασμα, ένα απλό πρόγευμα, θα πάμε στο γεύμα το οποίο προσφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στη διάρκεια αυτού του γεύματος, μετά από το γεύμα, θα υπάρξει εκδήλωση κριτική, θα χορέψει το... το Λύκειο Ελληνίδων. Mm-hmm. Και μετά από αυτή την εκδήλωση θα πάμε στο αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο στην Ακαδημία και θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου. Άρα μου λέτε... Αυτό είναι το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Σεβασμιότατε, μου λέτε... Έχουν γίνει τα πάντα... Οτιδήποτε ήταν και είναι δυνατόν. Άρα μου λέτε, Σεβασμιότατε, ότι για 2 μέρες στο Ηράκλειο θα βρίσκεται η ηγεσία της ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άρα είναι μια μοναδική ιστορικά στιγμή και για τον κόσμο. Δηλαδή και μόνο από περιέργεια ο άλλος να παρακολουθήσει τις κεφαλές της Ορθοδοξίας αρκεί. Είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό έγινε διακοπή. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία και για τον κόσμο ως ιστορική σημασία γεγονός αυτό το διήμερο στο Ηράκλειο. Ναι, ξεκινάει από το Ηράκλειο η Σύνοδος. Από τον Άγιο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τη μία κάρα του, και εδώ είναι που συνδέεται το γεγονός των 50 ετών με τον Άγιο Τίτο, και αυτό έχει σχέση με το γεγονός. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινούμε και συνεχίζουμε στα Χανιά. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί με κάποιο άκομψο τρόπο έπεσε η γραμμή προηγουμένως, η αλήθεια είναι. Λέτε λοιπόν ότι το μήνυμα είναι σαφές, προχωράμε κανονικότατα. Ναι, εμείς έτσι, το Πατριαρχείο και εμείς, η Εκκλησία της Κρήτης, είναι ομόφωνοι όλοι. Δεν έχουμε καμία διαφωνία μεταξύ μας, όλοι είμαστε ένα σώμα, όλοι θα προσφέρουμε το δείπνο, την παραμονή, και θα είμαστε πάντοτε με τους προκαθημένους, φιλοξενώντας τους, αγκαλιάζοντάς τους.